καθαρά Δευτέρα λάβουμε ένα τηλεφώνημα, δυστυχώς ανώνυμο, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως, ότι στον Καλαμόνα μεταξύ 2 και 2,5 η ώρα κάποιος ασυνείδητος με μία καραπίνα μπροστά στην καζέρνα, τέλος πάντων, του Καλαμόνα, εκτέλεσε ψυχρό μπροστά στα μάτια των οπλιτών 2 σκυλιά. Πήγε η αστυνομία, δεν μπόρεσε να τον πιάσει υπαυτόφορο, ξεχάστηκε το θέμα. Με καραμπίνα. Με καραμπίνα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έκανα έκκληση και στο δημόσιο κατήγορο και στον εισαγγελέα, αλλά εάν δεν έχουμε τη μαρτυρία, την επώνυμη μαρτυρία των ανθρώπων, διότι έτσι θα πρέπει να γίνει, να μην φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μπορέσει να τιμωρηθεί αυτός που τι το κάνει ήταν. Και παραδειγματισμό, κατά πάσα πιθανότητα κυνηγό σκυλιά. Άλλο περιστατικό. Άλλο περιστατικό συνέβη προχθές, με παίρνουν πάλι ανώνυμα τηλεφωνήματα από την Μητροπόλεως 117 απέναντι από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, κάποια κυρία η οποία έβαλε στον τοίχο της και στο πεζοδρόμιο δηλητήριο για να μην πηγαίνουν τα ζώα εκεί, τα σκυλιά. Και απέναντι ακριβώς είναι το δημοτικό σχολείο. Καταλαβαίνεις, υδροκεάνιο, μπλε δηλητήριο, μέσα στον δρόμο. Απέναντι είναι τα παιδιά, να πέσει μία μπαλίτσα ενός παιδιού, ένα παιχνιδάκι, να πατήσει, να γλύψει, να γλύψει, να τελείωσε. Και μένουμε αδιάφοροι πάνω σε αυτά τα θέματα. Όλοι. Αδιάφοροι. Τελείως. Δεν ξέρω. Το καταγγείλατε στους αρμόδιους, στην αστυνομία, στην εισαγγελία. Σαφέστατα το κατήγγειλα. Και. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρεις, Λοΐζο, αυτά τα θέματα που πηγαίνουν στη δικαιοσύνη χρειάζονται ένα χρόνο για να μπορούν, τέλος πάντων, να εξελιχθεί η κατάσταση και να βρουν ή να μην βρουν αυτόν που φταίει για όλα. Δεν ξέρω. Τα έχω παίξει κυριολεκτικά.